Δεκάδες ποινικές υποθέσεις που ήταν προγραμματισμένες να εκδικαστούν σήμερα στο πρωτοδικείο του Βόλου αναβλήθηκαν εξαιτίας των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων των δικηγόρων που για τρίτη εβδομάδα απέχουν από τα καθήκοντά τους. Ήμασταν από εκείνους τους συλλόγους οι οποίοι πρωτοστατήσαμε στο ότι έπρεπε να γίνει αυτή η πενθήμερη αποχή, καθώς με το Υπουργείο δεν έγινε καμία, με το Υπουργείο Οικονομικών δεν έγινε καμία απολύτως συζήτηση. Το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν θέλω και δεν πρέπει. Και επιμένω ότι δεν πρέπει να γίνει έλλειμμα δικαιοσύνης και πολύ περισσότερο έλλειμμα δημοκρατίας. Η ταλαιπωρία του κόσμου είναι μεγάλη και η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη από τις κινητοποίησεις που ξεκίνησαν από σήμερα και οι δικαστικοί υπάλληλοι πραγματοποιώντας ωριαίες τάσεις εργασίας. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τις κοινές οργανικές θέσεις που υπάρχουν και στα περιφερειακά ειρηνοδικεία αλλά και στο κέντρο του, στο πρωτοδικείο. Σε συνάρτηση με την αύξηση δικαστηριακής ύλης κάνουν ανυπάστακτη τον όγκο δουλειάς. Ένα σοβαρό ακόμα θέμα είναι η κάλυψη των διπορικών των εξόδων κίνησης στα νησιά όταν μετακινούμαστε και με τα βατικές έδρες, διότι καλείται ο κάθε υπάλληλος να καταβάλει 150-200 ευρώ στην κάθε μετακίνηση, τα οποία εισπράττει μετά από 6-7 μήνες και φτάνει στο σημείο ο υπάλληλος να πάρει δεύτερη φορά χωρίς να έχει εισπράξει ήδη τα πρώτα. Η εικόνα στο δικαστικό μέγαρο είναι εκρηκτική εξαιτίας των κινητοποιήσεων. Οι δικηγόροι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την αποχή και επικρίνουν την κυβέρνηση που δεν συζητά, όπως καταγγέλουν, θέματα αιχμής για τον κλάδο, όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό και η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Το να λένε οι γενικοί υπουργοί, το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Εργασίας ότι η πολιτική βούληση είναι με το μέρος μας, εντός εισαγωγικών, αυτό δεν μου αρέσουν τέτοιες εκφράσεις, αλλά όλα εξαρτώνται από την Τρόικα, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε διάλογο και να λυθεί κανένα πρόβλημα.